Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όσους συνδέθηκαν τώρα και δεν άκουγαν πριν. Εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24, όπως έλεγα και χθες, μια που είμαι μόνος μου αυτές τις ημέρες. Έτσι, προχωράμε το σοβαρό το μανδύα και πάμε στα σοβαρά. Πάμε στο ΠΑΟΚ 24. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 9. Και σήμερα, μην νομίζετε ότι ακούτε καμία κονσέρβα και τίποτα τέτοιο, 14 Αυγούστου του 2020, της φοβερής χρονιάς, πηγαίνουν όλα υπέροχα. Είμαστε εδώ κανονικά το στούντιο, ΠΑΟΚ 24, για να κάνουμε, να τα πούμε όλα μάλλον, ό,τι υπάρχει γύρω από την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ και λίγο πριν βγούμε. Στον αέρα ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει μέσα εισαγωγικά, θα πω γιατί δεν έχει βγάλει την ανακοίνωση στο site της ΠΑΕ ακόμα, ωστόσο μέσω social media υπάρχει ένα βίντεο με τον Νίκα Νινούα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μια πολύ ωραία μουσική από πίσω, και έτσι ουσιαστικά αναμένεται και η ανακοίνωση. 4 χρόνια η συμφωνία, το λέω γιατί το λέγαμε χθες και το συζητούσαμε με τον Στέριο, ότι εδώ τώρα δεν μιλάμε λογικά για μια υπόθεση έτσι διετίας, όπως μπορεί να είναι κάποιες άλλες, και περιμένουμε, θα υπάρχει ανακοίνωση, ναι, θα διαβάσουμε, δεν ήταν μόνο στο Twitter, ανέβηκε μόλις τώρα η ανακοίνωση για τον Νινούα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκα Νινούα από την Δυναμό Τυφλίδας. Ο Γεωργιανός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 4 ετών με το δικέφαλο και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 32. Ο Νινούα γεννήθηκε στην Τυφλίδα στις 22 Ιουνίου του 1999. Δίδυμος είναι. Δεν θυμάμαι. Από μικρή ηλικία ξεχώρισε με το ταλέντο του και εντάχθηκε στις ακαδημίες της Δυναμό, ενώ παράλληλα από το 2014 έγινε διευθύνης με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του. Τον Νοέμβριο του 2016 πήρε προαγωγή στην πρώτη ομάδα και άρχισε σταδιακά να βρίσκει ρόλο. Έκανε τον ντεμπούτο του σχετικά άμεσα και μέχρι το τέλος εκείνης σεζόν είχε ήδη γράψει 18 συμμετοχές. Ενώ στις 17 Ιουνίου του 2017 σκόραρε για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο. Σταδιακά μετατράπηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας και παρά το νεαρό της ηλικίας του, έφτασε μέχρι και στο σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο. Τη σεζόν 2018-19 το αγωνιστικό του ξέσπασμα, όταν σε 37 παιχνίδια, ήρθε μάλλον το αγωνιστικό του ξέσπασμα, όταν σε 37 παιχνίδια πέτυχε 8 γκολ και μοίρασε 11 assist. Συνολικά με τη φανέλα στην Δυναμό Τυφλίδας αγωνίστηκε σε 95 αγώνες με 14 γκολ και 15 ασίστ. Πανηγύρισε και την κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων Γεωργίας, ενώ σε επίπεδο εθνικών ομάδων έγινε βασικός στελέχος Γεωργίας K19. Καλώς ήρθες, Νίκα. Νίκα Νινούα. Και όχι Νίνουα, όπως έβλεπα να παίζει. Καλά το γράφαμε. Λοιπόν, έτσι το αναφέρει και ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωση. Οπότε λοιπόν, και τυπικά ο Νινούα αποτελεί ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, όπως λέγαμε και χθες. Ναι, μεν ήρθε χθες το μεσημέρι, αλλά έχετε καταλάβει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ λειτουργεί, μέχρι να ανακοινώσει ένα παίχτη, φτιάχνει κάποια βίντεο, η φανέλα, τυπώνει το νούμερο κανονικά, έχει λίγο μια διαδικασία που δεν γίνεται άμεσα. Δηλαδή, ήρθε ο παίκτης, έφτασε στο αεροδρόμιο και 2 ώρες μετά έρχεται η ανακοίνωση. Έχει μια διαφορετική διαδικασία. Συνήθως, όπως βλέπετε και στο ΣΒΑΠ, νομίζω έτσι είχε γίνει, πάει την επόμενη μέρα η όλη υπόθεση. Εγώ δεν με ακούω γιατί για κάποιον πολύ ωραίο λόγο κατάφερα να βγάλω τα ακουστικά, τώρα όμως με ξανακούω πολύ καλά. Οπότε έτσι και ο Νινούα αποτελεί από σήμερα από το σφαίρι του ΠΑΟΚ η δεύτερη προσθήκη σε αυτό το σημείο. Θα δούμε ποιες θα είναι από εδώ και πέρα, αν θα υπάρξουν επόμενες, πώς θα υπάρξουν αυτές, αν θα γίνουν αποχωρήσεις και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με την έλευση του Νινούα εν ώψη Μπεσίκτας. Έτσι, τα λέγαμε και χθες εδώ με το Στέργιο, ότι η περίπτωση του Γεωργιανού μακάρι να είναι σε θέση να μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Έτσι, θα είναι το καλύτερο για τον Φερέιρα και για τον ΠΑΟΚ γενικά. Ωστόσο, δύσκολα φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Και μιλάω με ορίζοντα το μάτς της Μπεσίκτας, έτσι. Γιατί το μάτς της Μπεσίκτας είναι σε 11 ημέρες από σήμερα. Οπότε, δύσκολα μπορεί να γίνει κάπως έτσι η δουλειά για τον Ινού. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι παίκτης ο οποίος έπαιζε. Είχε ξεκινήσει και παίξει 2 επίσημα παιχνίδια με την Δυναμό Τυφλίδας. Είναι ένα παιδί που παρότι 21 χρονών και χρονιές γεμάτες έχει, σε ομάδα που έπαιρνε τίτλους στη Γεωργία βέβαια. Για μένα νομίζω το πιο σημαντικό για τον Ινούα, και ειδικά το έχουμε δει και για άλλους ποδοσφαιριστές που μπορεί να έρχονται από διάφορες χώρες τέλος πάντων, το κομμάτι της προσαρμογής είναι το πιο σημαντικό. Να μπορεί να συνοηθεί, να μπορεί να προσαρμοστεί και από εκεί και πέρα, αν το κάνει αυτό, μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του στην ομάδα. Έτσι, είναι σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ έχει θέμα, όπως έχουμε πει, όπως το λέγαμε και με αφορμή το ΣΒΑΜ, ο οποίος ΣΒΑΜ ήρθε για να παίξει άμεσα. Του Νινούα είναι λίγο πιο έτσι, επιλογή που κοιτάει και λίγο παρακάτω, όχι τόσο το άμεσο.
Και φυσικά από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει επαύριο για αυτές τις προπονήσεις. Θα μπει μαζί με την ομάδα και θα δούμε, θα έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα και από τον Γεωργιόνι. Απλά η ανακοίνωση του ήρθε λίγο πριν μπούμε, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, γι' αυτό και την αναφέρουμε εδώ στον αέρα. Το παιχνίδι φυσικά με την Μπεσίκτας είναι σταθερά στο προσκήνιο. Το παιχνίδι με την Μπεσίκτας είναι αυτό το οποίο αποτελεί το ορόσημο της πρώτης σεζόν, της πρώτης χρονιάς, της πρώτης περίοδου αυτή τη σεζόν του 2021, της πολύ περίεργης χρονιάς, η οποία ξεκινάει και παίρνει σκυτάλι από μια πολύ προηγούμενη χρονιά όπως τελείωσε. Όχι για τον ΠΑΟΚ, γενικά για όλα όσα συμβαίνουν. Η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται χωρίς να προκύπτει άλλο ζήτημα, και αυτό είναι θετικό μέχρι τώρα. Και με τον Ροντρίγκο να είναι σε φάση που θα μπει σε διαδικασία επιστροφής άμεσα. Προφανώς δύσκολα για το μάτς με την Μπεσίκτας, αν σκεφτούμε ότι σήμερα η ομάδα έσπασε στα 2 και έπαιξε με μια σπασμένη κάπα 19 στα 2 φιλικό, ας το πούμε έτσι, ή οικογενειακό δίτερμα. Αν σκεφτούμε ότι μεσολαβεί μετά περίπου μια εβδομάδα, αν πούμε ότι θα γίνει και αύριο μια προπόνηση στην Κυριακή να χαριστεί, εντάξει, είναι μικρό το διάστημα για να μπει τόσο άμεσα ο Ροντρίγκο. Αν είναι καλά, μακάρι να επιστρέψει και αυτό το δυνατόν συντομότερο και να είναι επιλογή για τον Φερέρα, γιατί ο Ροντρίγκο και έτσι όπως τελείωσε η χρονιά, η περασμένη η σεζόν, και έτσι όπως ξεκίνησε αυτή, στο μυαλό του Φερέιρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είχε ρόλο βασικού στα δεξιά, σε αυτόν τον καινούριο ρόλο και από τα δεξιά. Γιατί από τα αριστερά, είτε με τρεις αμυντικούς είτε με τέσσερις, ο Γιαννούλης έπαιζε όλη την πλευρά. Προφανώς κάτι τέτοιο φέτος θα γίνεται και από τα δεξιά, ή τέλος πάντων αυτό δουλεύεται με αλφαγιώτα από την ομάδα για να γίνεται. Ο Ροντρίγκο είχε ένα προβάδισμα. Ήρθε αυτός ο μικρός τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί από το βασικό στάδιο στο πήλιο. Περίπου μια εβδομάδα είναι πάνω κάτω που είναι εκτός, ίσως και λίγο παραπάνω. Και περιμένουμε από εδώ και πέρα να τον δούμε τον Ροντρίγκο να ξαναμπαίνει έτσι και αυτό στην διαδικασία για να επιστρέψει και να αγωνιστεί. Είπαμε ότι το παιχνίδι με την Μπεσίκτας παραμένει σταθερά στο προσκήνιο, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Προφανώς και όσον αφορά την Μπεσίκτας, στα διάφορα νέα τα οποία έρχονται είναι και αυτά αναμενόμενα. Το γεγονός δηλαδή ότι παρότι άργησε να ξεκινήσει, παρότι μπήκε η νέα σεζόν πολύ κοντά στην προηγούμενη που ολοκληρώθηκε, και μάλιστα αναγκάζει την Μπεσίκτας να ξεκινήσει σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ή μάλλον το διάστημα από το οποίο ξεκινάει η προετοιμασία της μέχρι το πρώτο παιχνίδι είναι μόλις 15 ημέρες. Ωστόσο, έχει διάφορες κινήσεις να κάνει, διάφορες μεταγραφές. Βλέπετε ότι κάθε μέρα προκύπτουν διάφορα ονόματα για τους Τούρκους. Δηλαδή, σήμερα ακούστηκε μέχρι και το όνομα του Μάντζουκιτς, ότι είναι σε επαφές προκειμένου να αποτελέσει αυτό τον αντικαταστάτη του Μπουράκη Γκιλμάζ στην επίθεση. Γενικά, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το έχω πει και σε τουρκικά σενάρια όταν έρχονται για τον ΠΑΟΚ. Το είχα πει και τότε που είχε προκύψει εκείνο το σενάριο πάρει από την Τουρκία, ότι μπορεί οι δύο ομάδες να έχουν κλειδάριθμο και να μην γίνει παιχνίδι ανάμεσα στις δύο, κάτι που τελικά δεν έγινε φυσικά. Ότι τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι και τα πιο αξιόπιστα. Και το βλέπετε και σε άλλα ζητήματα, όχι μόνο τα αθλητικά. Ας μείνουμε στο αθλητικό όμως, εμείς μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ το άλλο. Δεν είναι λοιπόν και τα πιο αξιόπιστα. Οπότε, δηλαδή, σήμερα για παράδειγμα, μέχρι το απόγευμα που είχα την δυνατότητα να δω, ας πούμε, είχα δει 4 ονόματα να παίζω για την Μπεσίκτας. Μάλλον 3 βγήκαν σήμερα. Ένα δεξιού μπακ που έχω ξεχάσει το όνομά του, του Μάντζουκιτς, το οποίο το γράφει και η Φανατίκ, που ας το πούμε ότι θεωρητικά είναι η μεγάλη αθλητική εφημερίδα της Τουρκίας και μπορεί να έχει τέλος πάντων και το σενάριο μια βάση. Και έχω δει και ένα σενάριο για τον επιθετικό της Πόρτο, τον Ζέλου, ίσως δανεικό. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι πιο πιθανό με βάση και τα όσα είναι γνωστά για την οικονομική κατάσταση της Μπεσίκτας. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η Μπεσίκτας πάντως γενικά για αυτό το παιχνίδι, ή μάλλον και για τη νέα σεζόν που ξεκινάει για αυτήν, αλλά και με το παιχνίδι αυτό το πρώτο, θα έχει προσθήκες. Γιατί και πρέπει να τις κάνει, και γενικά οι Τούρκοι δεν είναι και οι, τέλος πάντων, οι ομάδες που βάζουν μακροπρόθεσμους στόχους και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι σχεδόν κάθε χρόνο οι περισσότερες μεγάλες τουρκικές ομάδες λειτουργούν με τη λογική του να κάνουμε ομάδα φέτος να πρωταγωνιστήσουμε. Το πληρώνουν πολύ αυτό. Δεν ξέρω αν η Μπεσίκτας φέτος είναι σε θέση να πληρώσει τόσο πολύ για να το κάνει αυτό το πράγμα. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι σε μια τέτοια διαδικασία εν ώψη του ξεκινήματος σεζόν, και
για το παιχνίδι με τον, με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι προφανές ότι η Μπεσίκτας δεν θα πάει να παίξει προκριματικό Champions League, έχοντας χάσει τους δύο καλύτερους της παίκτες από πέρσι, διάφορους δανεικούς που είχαν επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο και είχαν ποιότητα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να τους αντικαταστήσει όλους μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι την άλλη Δευτέρα, μέχρι την άλλη Τρίτη, μάλλον, συγγνώμη. Αλλά θα κάνει την προσπάθεια την καλύτερη δυνατή. Ούτως ώστε να έχει καινούριους παίκτες και να μπουν να παίξουν σε αυτό το μάτς της άλλης Τρίτης. Που όπως λέμε και ξαναλέμε, θα είναι παιχνίδι το οποίο κρίνει πρόκριση. Θα είναι παιχνίδι στο οποίο το λάθος θα πληρωθεί. Η άτυχη στιγμή θα πληρωθεί. Οι λεπτομέρειες μπορεί να παίξουν ρόλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αναφέρω τώρα το σενάριο του Μάντζουκιτς, έτσι. Αν ο Μάντζουκιτς έχει έρθει στην Μπεσίκτας να ανακοινωθεί αύριο, για παράδειγμα. Κάνει μια εβδομάδα προπονήσεις και μπει και παίξει την άλλη Τρίτη και είναι σε καλή βραδιά και σου παστελώσει δύο γκολ, τι πρόκριση την πήρε η Μπεσίκτας. Δεν πάει να κάνεις εσύ ανάλυση, δεν πάει να λες θα κάνω αυτό, θα κλείσω εκείνο, θα παίξω έτσι, θα περιμένω, θα βγω πιο μπροστά τότε, θα κάνω εκείνο, θα παίξω με αυτή την, με αυτή τη διάταξη. Επειδή μιλάμε για προκριματικά ενός αγώνα, που για μένα το λέω και το ξαναλέω, είναι πολύ διαφορετική συνθήκη από τα προκριματικά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί η μια στιγμή η ποιότητα, η ατυχία, η τύχη του άλλου, η ατυχία του ενός, η ποιότητα του ενός, η κακή στιγμή του άλλου, όπως θέλετε πάρετε, μπορεί να παίξει ρόλο. Σε μια πρόκριση πια, όχι σε ένα παιχνίδι. Και το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να περάσει, και το επόμενο με όποιαν είναι, έχουν χαρακτήρα τελικών. Είναι τελική. Γιατί είναι μάτς το οποίο κρίνεται από λεπτομέρειες και κρίνεται μια πρόκριση. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι την Μπεσίκτας θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις θα κάνει αυτό το διάστημα. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει μόνο τον Ενσακαλά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν νομίζω να έχει ανακοινώσει άλλον. Οι φήμες, τα σενάρια που υπάρχουν είναι πολλές, αλλά όπως είπα και πριν, το κομμάτι αυτό όσον αφορά τουρκικά μου και στο αθλητικό κομμάτι γενικά δεν είναι για να το παίρνεις και πολύ στα σοβαρά. Λέω, σήμερα μόνο έχουν γραφτεί μέχρι το απόγευμα που είδα εγώ περίπου 4 ονόματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι κάτι που δεν είναι έτσι και πολύ φυσιολογικό. Απλά να έχουμε στο νόμο ότι η Μπεσίκτας έχασε παίκτες, όπως λέμε ότι έχασε παίκτες, ότι τις φύγαν σημαντικοί παίκτες, προφανώς και θα κάνει τα πάντα για να καλύψει το κενό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Γιατί και η Μπεσίκτας προφανώς δεν θα έρθει εδώ 25 Αυγούστου να κάνει τουρισμό. Θα έρθει να παίξει το ένα μάτσι αυτή, σε ό,τι κατάσταση και να είναι, για να πάρει την πρόκριση. Απλά πράγματα. Έτσι, αυτά ισχύουν για τους Τούρκους. Το παρακολουθούμε το ζήτημα όπως βλέπετε. Και μέσα από τον Πάκο Σέρα βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ που προκύπτουν από την Τουρκία αναγκαστικά για το θέμα της Μπεσίκτας και τι κινήσεις κάνει για την ενίσχυσή της. Θα δούμε και στην πορεία, θα μιλήσουμε και με τον Στέργιο για ό,τι υπάρχει από το κομμάτι του ρεπορτάζ. Σήμερα είπαμε η ομάδα έσπασε στα δύο, έπαιξε μαζί με την ΚΑΠΑ 19 έτσι, οικογενειακό δίτερμα. Ουσιαστικά για να μείνουν σε αγωνιστική δράση οι παίκτες, από ό,τι φαίνεται προφανώς δεν θα γίνει άλλο φιλικό, δεν νομίζω να γίνει άλλο πότε την εβδομάδα, δεν νομίζω, δεν το αποκλείω, αλλά δύσκολα για να βρεθεί και ένας αντίπαλος normal. Οπότε έγινε σήμερα αυτό το οικογενειακό δίτερμα, θα το πω, γιατί φιλικό τώρα με την πρώτη και τη δεύτερη ομάδα δεν νομίζω να μπορούμε να το πούμε. Είδε κάποια πράγματα και ο Φερέιρα, ήταν εκεί παίκτες έτσι σε εγρήγορση αγωνιστική, έστω και με την ΚΑΠΑ 19, και να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία της προετοιμασίας. Μαζί μας φυσικά είναι το stoichiman.gr, εκεί που έχουμε καθημερινά live καζίνο 24 ώρες 24 ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά το Sari Application έχει επιστρέψει στο stoichiman.gr. Κάθε μήνα οι προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και φυσικά
ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας επίσης και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας, ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, φιλαναγνωσία, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 και mail dabefkarpias@gmail.com. Θα πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, παρέα και με το Στέργιο Αναστασιάδη, να δούμε ό,τι υπάρχει στην ασπρόμαυρη επικαιρότητα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Live είμαστε, μην μπερδεύεστε. Μην νομίζετε ότι είμαστε καμιά κονσέρβα που παίζει, γιατί και καλά, ας πούμε, σήμερα είναι παραμονή 15 Αύγουστου. Η παραμονή 15 Αύγουστου είναι εργάσιμη. Έτσι. Και επειδή έχω ανυπόμονο ένα καλό φίλο και συνάδελφο, δεν ξέρω γιατί. Θέλω να βγει να τα πει. Γεια σου, Στέργιο. Τι γίνεται. Τι έγινε, ρε φίλε. Φανίκο, κάνουν κονσέρβες και φεύγουνε. Συνάδελφοι. Δεν ξέρω. Αν το κάνουν, πάντω μπράβο του. Εμεί δεν το έχουμε δουλέψει ακόμα. Νομίζω το κάνουν μερικοί, νομίζω. Ναι. Καλό. Ναι, ναι. Καλό. Τελειώνει η εκπομπή τη Πέμπτη. Κάνει μια ηχογράφηση μία ώρα και κάτι και 20. Έλα, και διαφημίσει και τα λοιπά και φεύγει. Τελειώσαμε. Όπου κοιμόμαστε, όρθιε τέτοιο. Και πληρώνουμε για ξενοδοχείο. Να ενημερώσω λίγο του φίλου του ΠΑΟΚ 24 που είναι σε υπολογιστή. Ναι, ναι, ναι. Ακούνε. Ναι. Έχει ένα θεματάκι το site. Mm-hmm. Εντάξει, έχει κολλήσει στι 3 και 17. Όμω, αν πατήσει τελευταία νέα. Είναι επιδιάκριτο το κουμπάκι, σου βγάζει κανονικά. Σωστά, δίπλα στη ροή. Όσοι το δουλεύουν μέσω Facebook, μέσω κινητών, αυτά κτλ., δεν έχουν θέμα. Ναι. Μιλάω τώρα για αποκλειστικά φίλοι που μας ακούνε και είναι σε υπολογιστή. Και μπορεί να μπουν, ας πούμε, και να δουν ένα θέμα τελευταίο 3 και 17. Δεν είναι το θέμα 3 και 17. Όχι, όχι, έχει κανονικά. Και για τον Νινούα και για το βίντεο με την ΚΑΠΑ 19 το φιλικό και blog του Σταύρου Κόλκα και δημοσιεύματα. Τα κομπλέ. Τα πάντα όλα. Ωραία. Ωραία. Θα λυθεί το πρόβλημα, φαντάζομαι, τόσο λίγο. Ωραία. Τι γίνεται, Στέργιο, άλλο. Οι hacker, οι Τούρκοι και σε εμάς όπως κάνουν στο Υπουργείο Εργασίας. Αν δεν μιλήσει τώρα. Στο Υπουργείο Εργασίας δεν το είδα αυτό, συμπεραίγεινε. Ναι, ναι. Α, δεν το είδα, δεν το πήρα χαμπάρι. Που στο Υπουργείο Εργασίας είναι εκείνο το θεϊκό βίντεο που αντανακλά την εικόνα της Ελλάδας που κάνουν ντου σε λάθος Υπουργείο, εντάξει. Ο πρόεδρος ενός. Εντάξει, είναι για μένα έπος, είναι στο top 5 τουλάχιστον. Ρε πρόεδρε, αλλού είναι και. Εντάξει, κανονικά κωμωδία. Λοιπόν. Κοίταξε, αν. Φαντάζομαι το είπες ότι ανακοινώθηκε. Διάβασε και την ανακοίνωση, τα πάντα. Από χθες είπαμε για το νούμερό του και ποιο το φόρεσε να μην τα ξαναπαναλαμβάνουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, η λογική αυτό έλεγε ότι θα πάρει το 32 που τον οδήγησε σε καλά μονοπάτια στην δύναμο Τυφλίδας. Αρχηγός έγινε. Φίλε, όποιος έχει παίξει έστω και λίγο ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε, το νούμερο το έχει πολύ γούρι. Οι περισσότεροι δηλαδή το έχουν, δεν είναι τυχαίο. Κοίταξε, ρε φίλε, ο Νινούα ανέβηκε πριν από 4 χρόνια στην δυναμό Τυφλίδα σε ηλικία 17 ετών. Εντάξει, πήρε το 32, γιατί είχε άλλα νούμερα στι ακαδημίες, το 3 και το 15, θυμάμαι σωστά. Ναι. Το ψάξα λίγο. Ναι. Ανέβηκε, πήρε το 32, προφανώς αυτό ήταν ελεύθερο. Ναι. Το 3 και το 15 είναι νούμερα, εντάξει, εμπορικά τα λες. Ναι. Και ναι. Το 3 και το 15 τελευταία χρόνια. Πήρε το 32, του βγήκε σε καλό, έφτασε. Και να πήρε και πρωταθλήματα και αρχηγός έγινε και μεταγραφή πήρε, οπότε σου λέγεται ναι, άλλο να πάρω. Το έχει κάνει παιδιά 32, όχι, το είχε ο Λίρατζης πέρσι. Ναι. Θα πάρει 32, μάλιστα. Να αλλάξει. Καλή επιτυχία στον νεαρό. Μακάρι να αποδειχτεί και να μιλάμε τα επόμενα χρόνια για μια σούπερ μεταγραφή που θα βοηθήσει το δικέφαλο, χαμηλού κόστους. Λογικό μου φαίνεται το εύρος του συμβολέου στα 4 ναι. χρόνια. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που να σταθούμε και γιατί αυτό κτλ. Όχι. Θα στεκόμασταν αν ήταν 32 ο Νινούα. Ναι. Και δεν το ξέραμε και ξαφνικά τον λέμε μπροστά μας για 4 χρόνια. Που εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά η ΠΑΕΣ πληρώνεται τα σπασμένα πολλές φορές ήταν ανάλογη ναι, περίπτωση. Και πολλές φορές. Δεν πληρώνει τα λεφτά, όχι. Όχι. Απλά τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις τι γίνεται. Αν σου βγει, δεν μπορείς να έχεις διαιτές συμβόλαιο γιατί μπορεί να το χάσει ελεύθερο. Κοίταξε, δεν θέλει, αυτό που λες, δεν θέλει και πολύ να κάνει ναι, καλή χρονιά ακριβώς. Και να τον πλησιάζει κάποιος. Τσακαλάκος μάνατζερ, αδερφέ, φύγε από εδώ πέρα, εγώ σου έχω την Real Madrid και περίμενε και τα λοιπά, εντάξει. Ναι, ναι. Νομίζω είναι μια λογική κίνηση της ΠΑΕ. Mm-hmm. Θα θεματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Εγώ δεν νομίζω να υπολογίζεται για το μάτι της Μπεσίκας. Αν υπολογίζεται σημαίνει ότι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα υπολογίζεται
από τα μάτς του Σεπτεμβρίου και μετά. Mm-hmm. Από πλευράς ετοιμότητας είναι ok, αλλά δεν είναι και εύκολο να προσαρμοστεί, εντάξει. Δεν είναι ένα παιδί πολύ ταξιδεμένο που έχει αλλάξει 18 χώρες και εντάξει, πάμε στη 19η. Πρώτη φορά βγαίνει από Γεωργία, 21 χρονών είναι. Οκ, okay, δεν είναι εύκολο για αυτό, φαντάζομαι. Εντάξει, αλλά ούτε κάτι το τρομερό είναι, εντάξει. Γερός να είναι, τυχερός να είναι και μακάρι να ρίξει να λέω η επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τώρα αν δεν μιλάμε για επένδυση και μιλάμε κατευθείαν για ένα ποδοσφαιριστή που θα δώσει πολλά με το καλημέρα, ακόμα καλύτερα. Αλλά καλό είναι να αποφύγουμε στα μεγάλα λόγια μέχρι να τον δούμε στο χορτάρι και όχι σε ένα μάτς. Να έχουμε ένα καλό δείγμα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. 5-10 μάτς. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί, τα βιντεάκια είναι πάρα πολύ ωραία για όλους τους ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι. Εντάξει. Mm-hmm. Βέβαια, από τα βιντεάκια, εντάξει, μπορεί, δεν βγάζει το συμπέρασμα, αλλά κάτι βλέπεις. Τι κάνει καλά έστω, δεν βλέπεις τι δεν κάνει. Βλέπεις, ναι, δεν βλέπεις τι δεν κάνει καλά, δηλαδή δεν έχει κάποια φάση που να είναι ο αντίπαλος χαφ 10-15 μέτρα μπροστά, 20 και να τρέχει ο Νινού από πίσω και να τον κόβει καθαρά, ας πούμε, και να βγάζει την ομάδα στην επίθεση. Δεν το έχει αυτό. Έτσι φαίνεται. Αριστεροπόδωρος και αυτός, Στέργιο, Αριστεροπόδωρος, βέβαια. Γεμίσαμε. Σβάμπ, Νινού, Αγιανούλης, Σφιντέρσκι. Και Μιχαηλίδης. Και Μιχαηλίδης, 5. Ναι, σωστά. Άστο, σου λέω εδώ, ετοιμάζεται κάτι πολύ λεπτό. Λες να κάνουμε δεκάδα αριστεροπόδωρων. Δεν έχει ξαναγίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ξέρω εγώ. Μετά την επανάσταση του Άγιαξ, δεκαετία του 70, η επανάσταση των αριστεροπόδωρων. Άλλους 5-6 να μαζέψουμε. Εντάξει. Αυτά για τον Ελλούδο, κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω. Καλή αρχή να έχει το παιδί. Ελπίζω να είναι σε θέση να... επειδή βγαίνει πρώτη φορά από τη Γεωργία, είναι 21 ετών, να μπορεί να συνοηθεί από τη φάση για να μπορεί να προσαρμοστεί και από εκεί και πέρα τα άλλα θα τα δούμε. Το έλεγα το μεσημέρι, είναι πολύ σημαντικό. Παίζει ρόλο και αυτό μεγάλο, Όχι μόνο στο κήπεδο. Ναι, ναι, γενικά. Να πάει μια βόλτα έξω σήμερα το βράδυ. Ακριβώς. Και να μπορέσει να παραγγείλει ένα καφέ, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και να μην το ρίξει την παντομήμα. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, είναι σημαντικό γιατί. Να μην είναι σαν το θρηλυκό Σάμπο που είχε το Μάκ παντού μαζί του για να του μεταφράζει κιόλα. Φοβερό, φοβερό. Εντάξει, το έχει κάνει και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Πολύ παλιότερα. Okay. Έπαιρνε από μια ξένη χώρα τον μάντζερ στην Ελλάδα για να του παραγγείλει πίτσα στο εξωτερικό. Δηλαδή, οπότε έπαιρνε ο μάντζερ την. Να μην πω τη χώρα γιατί εντάξει. Θα το φωτογραφίσω. Έπαιρνε ο μάνατζερ στην Ελλάδα την πίτσα στο εξωτερικό και έλεγε στην τάδε διεύθυνση δύο πίτσες ή μία. Δεν ξέρω. Φίλε μου, έχουν μεταφέρει τώρα γιατί πολλές φορές λέμε για τους παίκτες, ρε παιδί μου. Παράδειγμα τώρα που το λες έτσι, που έπαιρνε το μάντζερ για να του παραγγείλει πίτσα στο εξωτερικό. Πέρσι που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με Telekom Vonis παιχνίδι τελευταίας αγωνιστικής Basketball Champions League, νομίζω δεν υπήρχε και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Mm. Ναι, νομίζω τα παιχνίδια διάφορα τέλος πάντων. Είχε έναν πολύ ωραίο τύπο, τι manager η Vonis. Και σε μια κουβέντα που είχε εκεί με ανθρώπους στο ΠΑΟΚ είχε πει ότι έχω μεγάλη απορία για όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή, που παίζουν στις ομάδες, ας πούμε, όταν τελειώσουν την καριέρα τους, αν θα ξέρουν να πάνε σε ένα συνεργείο να φτιάξουν το αμάξι τους, αν δεν μπορούν να φτιάξουν μια λάμπα. Ωραία, και ρε φίλε, είχε μεγάλο δίκιο. Κοίταξε. Έλεγε, αν ξέρουν τι είναι το συνεργείο με τον αυτοκινήτο. Κατάλαβε. Εξωγήινο εντελώ. Θεωρητικά κάθε ποδοσφαιριστή πρέπει να μιλάει αγγλικά. Σωστά. Εντάξει, και νομίζω ότι εντάξει, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον εντάξει. Και αν μην μιλάει, εννοείται. Τώρα okay. Κοίταξε όμω, κοίταξε. Ναι. Ο Νινούα στα 20-21 ναι. Μπορεί να μην φανταζόταν ότι θα πάει στην Ελλάδα. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Οπότε εγώ τον δικαιολογώ σε κάποιο βαθμό. Ναι. Εντάξει, δεν θα τον κρεμάσουμε γιατί άντυχο. Μπορεί να ξέρει, εντάξει, είναι θέμα που θα το δούμε. Ναι. Ο Ζαπά για παράδειγμα όμως δεν δικαιολογείται. Γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έβγαινε από τη Βραζιλία, πήγε στη Ρωσία και είχε τα φόντα για να κάνει μια καριέρα. Δηλαδή, αν έλεγε ο Ζαμπά, θέλω να πάω σε μεγαλύτερη ομάδα από την Τέρε Γκρόζνη, δεν θα γύρωσαν γύρω του. Θα έλεγαν τι λέει, ας πούμε, ο Παλαβός. Ναι. Οπότε έπρεπε να μάθει εκεί στη Ρωσία. Τέλος πάντων, αρχίζει και μαθαίνει τώρα, φαντάζομαι η πρόοδος του είναι καλή. Ναι. Και δεν είναι τίποτα, δεν λέμε να πας να δώσεις πτυχίο. Απλά ρε παιδί, με ένα δάσκαλο και δύο μήνες να μάθεις τα βασικά. Μην πας να κάνεις να δώσεις το lower που πάντα σε όλους μας έχει τύχει την ώρα των εξετάσεων στο listening να περνάει το φορτηγό, ας πούμε, και να... Εντάξει, δηλαδή. Τέλος πάντων. Οκ. Θυμηθήκατε και το lower, εντάξει, και το προφήσεις. Ναι, ναι. Αυτά για τον Ινούα, εσωματώνεται άμεσα και θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια ακριβώς θα είναι η διαχείρισή του, αλλά νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί και πολλή δουλειά. Δηλαδή να κάνει μόνος του με τις μέρες όπως κάναν παλιά, ας πούμε, ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Άλλωστε είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Γεωργίας, είχε κάνει προετοιμασία, δεν έχει κάποιο θέμα. Νομίζω ότι μπορεί και αύριο να μπει κανονικά στις προπονήσεις. Ενδεχομένως σε ένα μικρό ρόλο την πρώτη μέρα, μεγαλύτερο τη δεύτερη και ούτω καθεξής. Αυτά για τη δεύτερη μεταγραφή. Mm-hmm.
του δικεφάλου. Mm-hmm. Για να πάμε στα της προπόνησης Παύλου οικογενειακού Βιτέρνου, τώρα φιλικό δεν μπορείς να το πεις. Από ό,τι κατάλαβα, οι ομάδες κόπηκαν στα δύο, έτσι. Όταν νοείς κόπηκαν στα δύο. Εννοώ ρε παιδί μου ότι υπήρχαν δύο ενδεκάδες, αυτό θέλω να πω. Δύο ενδεκάδες, ναι, Ναι. Και εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε χωρίς να διεκδικούμε κάποιο Πούλιτζερ, ότι δεν είναι φιλικό για να πεις θα βγάλω τα συμπεράσματά μου κλπ. Εντάξει, όσο φιλότιμη και να είναι η ομάδα K19, γιατί δεν θα μπορούσε να προβάλλει αντίσταση στη μεγάλη ομάδα. Ναι. Θα μπορούσε να το κάνει ξέρεις αν ήταν η περσινή ομάδα με Μιχαηλίδη, με Τσαούση μέσα, οκ, αλλά όταν παίρνεις ακόμα και το Μιχαηλίδη και το Τσιγκάρα που πέρυσι ήταν βασικά στελέχη της K19 και είναι μια ομάδα του Παύλου Γκαρσία με νέα παιδιά από την K17 και μερικές μεταγραφές που κι αυτή φτιάχνεται, δεν μπορείς τώρα να το βάλεις κάτω και να πεις συμπεράσματα κτλ. Εντάξει, είναι λογικό. Πάντως, κάνανε και δύο-τρεις φάσεις οι πιτσιρικάδες. Υπάρχει το βίντεο και στο ΠΑΟΚ 24 και φυσικά στην ανανεωμένη σελίδα του ΠΑΟΚ TV. Υπάρχουν αρκετά πλάνα, αρκετά γκολ. Δύο έβαλε ο Μπίσε. Αλλά δεν το παίρνω έτσι. Ναι, έβαλε δύο γκολ. Εύκολα ήταν, ειδικά το ένα. Εντάξει, αυτό, τίποτα παραπάνω δεν. Το σταματάω εδώ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Έλα, φίλε, γιατί. Ότι ίσως είναι το έναυσμα για... Εντάξει, όχι. Άρα το βίντεο είναι συλλεκτικό, κάτσε λίγο, γιατί εγώ δεν το έχω δει. Να μπω λίγο να το και δω. Και μικρό, είναι και περιεκτικό, είναι εντάξει. Αξίζει κάποιος να το δει. Okay. Έκαναν και φάσεις και οι πιτσιρικάδες της K19. Μάλιστα. Τώρα αν είναι το τελευταίο φιλικό, ελπίζω να μην είναι. Εντάξει, γιατί θα γίνει κι άλλο. Η λογική λέει, ψάχνει το ΠΑΟΚ, τώρα αν βρει. Ναι. Δηλαδή αν βρει μέχρι 17-18, για μένα καλό είναι να γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή σε κανονικό γήπεδο και όχι στη Μεσημβρία να βάλει ο Φερέρα την καλή ενδεκάδα και να αφήσει τους παίκτες μέσα για 60-65-70 λεπτά. Ναι. Ορισμένος από αυτούς. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει πρόβα γενεράλε. Πρέπει. Αυτό λέει η λογική. Τώρα δεν ξέρω ούτε τα φιλικά την Μπεσίκτας τι θα κάνει κι αυτή. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά ξέρεις, μέχρι 17-18, δηλαδή αν πάει 20-21 δεν υπάρχει φιλικό μετά, τελειώσαμε. Αλλά μέχρι 17-18 νομίζω ένα φιλικό χωράει ακόμα. Αλλά τα έχουμε αναλύσει τα εμπόδια που υπάρχουν, να μην το κάνουμε και τώρα, τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι. Ναι. Αυτά και για το φιλικό, δεν αγωνίστηκαν ο Ροντρίγκο και ο Αγκούστο. Εντάξει, ο Ροντρίγκο αναμένεται τις επόμενες μέρες να είναι πάλι στη διάθεση του Φερέιρα, ο Αγκούστο αργεί ακόμα, γύρω στον Οκτώβριο. Αν μπει άμεσα ο Βραζιλιάνος, ο Αγκούστο, ο Ροντρίγκο, δεν αποκλείεται να βάλει ψηφιότητα για την ενδεκάδα. Γιατί ξαναλέω, είναι δεδομένη η προτίμηση που του έδειξε στο ξεκίνημα της σεζόν, στη συνέχεια της περασμένης σεζόν, ο Αμπέλ Φερέιρα. Αλλά θεωρητικό αυτό, κάτσε να μπει μία και το βλέπουμε το άλλο. Το σημαντικό είναι να μπει. Ναι. Ο Αγκούστο είπαμε αργεί τον Οκτώβριο και θα δούμε τη μέλη γενέστη με τον Στόχ και τον άλλον που έχουν κορονοϊό. Ναι. Okay. Βλέπεις κάτι καινούριο για την Μπεσίκτας, γιατί σήμερα υπάρχουν διάφορα σενάρια πάλι από τους Τούρκους, όχι ο Μάντζουκιτς, όχι ο Ζε Λουίς, όχι ένας ακόμα δεξιός μπακ, γενικότερα το δίνουνε φουλ το σενάριο στην Τουρκία. Κοίταξε, ότι θα πάρει παίκτη θα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε. Οι απώλειες τους είναι μεγάλες. Και αριθμητικά κιόλας. Εντάξει, και ούτε γίνεται η Μπεσίκτας να ανεβάσει και 10 πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 19-20, δεν ξέρω τι έχουν εκεί για να φτιάξει ρόστερ. Θα πάρουν, το θέμα είναι τι θα πάρουν και αν θα προλάβουν. Δηλαδή, οι παίκτες που είναι καλοί δεν θα προλάβουν να δώσουν κάτι παραπάνω. Τώρα, ο Μάντζουκιτς νομίζω ότι αν είναι καλά μπαίνει και παίζει αύριο. Εντάξει, γιατί είναι ο Μάντζουκιτς. Ναι. Και αν δεν τον προσέξεις, θα το θυμάσαι μια ζωή. Καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ να αποκτηθεί ο Μάντζουκιτς, αν αποκτηθεί από τον Σεπτέμβριο, θα σου πω εγώ. Δεν χάλασε ο κόσμος. Θα ανοιχίσει την Μπεσίκτας στο Europa League ή στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί να τον βρει μπροστά του ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, απλά νομίζω ότι η Μπεσίκτας, επειδή όπως έχουμε πει, τις έχουν φύγει σημαντικοί παίκτες, ακόμα και να αντικαταστήσει κάποιους από αυτούς, ξέρω εγώ, και 5-6 μέρες πριν το μάτς, θα είναι διαθέσιμη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, έτσι νομίζω. Δεν μιλάω για επίπεδο Μάντζουκης που προφανώς θα είναι, ακόμα και για άλλες περιπτώσεις. Ναι, απλώς είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να μην έχει ομοιογένεια. Ναι.
Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ομοιογένεια. Με τα καλά του και με τα στραβά του, εντάξει, αλλά έχει μια ομοιογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή και πολλές φορές, μα το έχουμε δει και στην πράξη, δηλαδή να αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ καλοκαιριάτικα και να μείνει ο Άγιαξ φόβητρο και να χρειάζεται τη βοήθεια της τύχης σε άλλα μάτς, σε άλλα διαιτησίες όπως το περσινό. Mm-hmm. Και μετά από κάποια φάση, Οκτώβριο-Νοέμβριο, ας πούμε, ο Άγιαξ να φτάνει μέχρι τελικό του Champions League. Ή να μην έχει αντίπαλο στην Ολλανδία. Έχει τεράστια διαφορά στο ποδόσφαιρο, όπως και στο μπάσκετ. Εντάξει, απλώς εκεί είναι λίγο πιο εύκολο, αν πάρεις έναν αρχισκόρερ, ας πούμε, μπορεί να σου βάλει και 50 πόντους στο πρώτο μάτς, αλλά στο ποδόσφαιρο χρειάζεται πολλή δουλειά. Ναι. Και δεν ξέρω αν αυτές οι 11 μέρες είναι αρκετές για τον προπονητή της Μπεσίκτας. Mm-hmm. Αλλά η λογική λέει καλύτερα να μην πάρει το Μάντζουκιτς. Καλά, προφανώς. Γιατί τέτοιοι παίκτες μία φορά μπορεί να του δοθεί ευκαιρία και να ακριβώς βάλουν την μπάλα στο πλεκτό, εντάξει, τώρα μην λέμε χαζά. Και όπως έχουμε πει, μιλάμε για ένα μάτς. Το λέμε και το ξαναλέμε. Που μπορεί ναι, το ναι, παραμικρό ναι να παίξει ρόλο. Το παραμικρό όμως. Και να κρίνει πρόκριση. Δεν παίρνω πάω το Μάντζουκιτς, δηλαδή. 4 εκατομμύρια ζητάει. Πόσα? 4. Δεν βγαίνω. Από 7 έπεσε στα 4, λένε οι Τούρκοι. Ναι. 7 ζητούσε στην αρχή. Τι 7 ρε Μάντζουκιτς. Και κάτσε. Η Μπεσί. Κάτσε ρε Μάντζουκιτς. 35 φτάνει. Κάτσε. Κόψε λίγο. Δεν χόρδε δηλαδή. Ωραία η Τουρκία. Δηλαδή και από 7 έπεσε κατευθείαν στα 4. Δηλαδή η τρίτη πρόταση πώ θα πέσει. Ένα. Και η Μπεσίκτας λένε οι Τούρκοι δίνει 2,5. Δηλαδή υπάρχει μια απόσταση 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα. Που αν έχει πέσει από τα 7 στα 4. Δηλαδή, κάτσε λίγο, φίλε. Περίμενε, γιατί οι Τούρκοι λίγο με τα μπερδεύουν γενικά. Του έχω και σε πολύ εκτίμηση δημοσιογραφικά. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, ζητούσε 7, η Μπεσίκτας του έδωσε 2,5 και αυτό ζητάει στα 4. Καθίστε ρε, παιδιά, λίγο, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, είσαι ο Μάντζουκιτς. Ζητά 7, σου λέει άλλη 2,5 και συνεχίζει, ζητά, λε παιδιά, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, πάμε στο επόμενο. Τι να πω. Τι ωραία είναι αυτή η ρεκόρ. Αν δεν έχει πολλές προτάσεις όμως ο Μάντζουκιτς, τα λεφτά που θέλει. Ξέρω εγώ ρε φίλε, εντάξει, από 7,5. Κοίταξε, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να κινηθεί για Μάντζουκιτς, ναι, φαντάζομαι. Okay. Εντάξει, ας κάνουν ό,τι θέλουν οι Τούρκοι, αλλά ας τον αποκτήσουν 1 του Σεπτέμβρη. Ναι. Να τον υποδεχτούν κιόλας, να τους ανεβάσει και το ηθικό από τον αποκλεισμό. Μια χαρά, εγώ έτσι θα έκανα. Εντάξει, ήταν στην Τούμπα. Έτσι το βλέπω το σενάριο. Την επόμενη μέρα Μάντζουκιτς. Ναι, Μάντζουκιτς την επόμενη μέρα. Καλά, Μπινελίκη, άστο. Έχει και 5 εκατομμύρια ακόλουθους στο Facebook η Μπεσίκτας. Άντε να σβήσει. Άντε να σβήσει σχόλια και άντε να προλάβει. Τι να προλάβει. Το αφήνει έτσι όπως είναι. Κατεβάζει το site. Εντάξει, και την επόμενη μέρα παίρνω Μάντζουκιτς και έχω στο αεροδρόμιο, όπως έλεγε και ένας φίλος μου, 300 πετσιά. Μάλιστα. Και αποθεώνει το Μάντζουκιτς. Μια χαρά. Πάμε να πάρουμε το Europa League και το που μας νοιάζει. Ρε φίλε, λίγο περίεργο. Τι μας τα λένε λίγο περίεργο όμως αυτοί, ρε φίλε. Δηλαδή, οι καλοί τους παίκτες φεύγουν ελεύθεροι γιατί δεν μπορούν να τους πληρώσουν. Έτσι. Μου έλεγες τις προάλλες στο σκηνικό με τον Έρανο, το οποίο εγώ δεν το είχα δει, το άκουσα από σένα και το διάβασα. Ναι. Και βγαίνει στην αγορά. Δηλαδή, έχει μιλήσει με τον Πάκη τον Άκπομ, έτσι. Δεν είναι σενάριο. Αυτό είναι πραγματικότητα, το ξέρουμε. Μπορεί να μην τα βρήκανε σε πρώτη φάση, αλλά έχει γίνει κουβέντα για χρήματα καλά. Για χρήματα. Δεν θα τον πάρει ελεύθερο. Έτσι, και είναι σε φάση να μιλάει και με τον Μάντζουκιτς. Λίγο περίεργα μας τα λένε, δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, κοίταξε. Εκεί που θα έδινε η Μπεσίκτας για πλάκα πριν από 5 χρόνια 7 εκατομμύρια στο Μάντζουκιτς. Ναι. Εντάξει, τώρα σου λέει, ρε φίλε, θέλω να δώσω 2-2,5. Αυτό με παίρνει. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί, okay, είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι να πάρουν, ξέρω εγώ, παίκτες από την ΕΡΣ Άγκυρας για να βγάλουν τη χρονιά, εντάξει. Ναι. Είναι δύσκολο. Αλλά σου λέει, εκεί που θα δίναμε 10 εκατομμύρια για παιδικό, το θα δώσουμε 2-2,5. Ναι. Θα είναι ο Άκμον, θα είναι ο Μάντζουκιτς, θα είναι. Εντάξει, όταν έχεις μια ευκαιρία να πάρεις να παίξεις σαν το Μάντζουκιτς, γιατί είσαι Μπεσίκτας και όχι και Τσιμπριλίκη, θα εξαντλήσεις πιθανότητες. Ναι. Ότι θα κάνει μια ομάδα καλή θα κάνει, αλλά δεν είναι Μπεσίκτας ή Γαλατά ή Φενέρμπαξε προηγούμενων ετών. Που έπαιρνε τον Ντρογκμπά, τον Σνάιντερ και ό,τι κυκλοφορούσε δυνατό, ας πούμε, δεύτερης διαλογής. Δηλαδή παίκτες που φάγαν τα ψωμιά τους, αλλά ψάχναν ένα συμβόλαιο και εντάξει. Ήταν πριν από 5 χρόνια το πρόγραμμα της Τουρκίας, δεν είναι. Απίστευτα ελκυστικό, εντάξει. Ναι, ναι. Τώρα παίκτες όπως το Drogba και ο Σνάιντερ, όχι τελειωμένοι ακριβώς, αλλά σε καλή ηλικία σχετικά. Ναι. Όχι στα τουζένια τους, δεν είναι πάνε και εύκολα, ας πούμε. Και γι' αυτό οι τρεις ομάδες της πόλης βρέθηκαν εδώ που βρέθηκαν. Και με τιμωρίες και με financial fair play και με στημένα, νομίζω, η Φενέρμπαξε πριν από χρόνια. Αλλά σου λέει η Μπεσίκτας, αν είχα budget, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια, θα το ρίξουμε στα 20. Και μπορώ να δώσω για επιθετικό 2 και για ένα half άλλα 2 και να την βγάλουμε έτσι. Ναι. Εντάξει. Εγώ επιμένω για να το κλείσουμε και τον Νίκο. Νομίζω το κλειδί που
ίσως γύρει ελαφρώς την πλάστικα προς τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν θα προλάβει ο προπονητής, όποιος και να έρθει, ειδικά αν έχονται παίκτες που, οκ, okay, είναι καλοί στην Τουρκία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι το εξαιρετικό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θα προλάβει ο προπονητής. Δεν θα προλάβει. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι, η πρόκληση είναι ήδη εξασφαλισμένη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οι παίκτες που έχει μέχρι τώρα η Μπεσίκτας πλην 4-5 εξαιρέσεων, που είναι δυνατοί παίκτες, δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Mm-hmm. Και θα σου έλεγα ότι αν είχε κόσμο η Τούμπα, ίσως και ο ΠΑΟΚ ήταν οριακό φαβορί. Mm-hmm. Εντάξει. Δηλαδή πολλά νέα πρόσωπα στην Μπεσίκτας, πολλοί από αυτούς να μην έχουν βγει και να μην έχουν κάνει και πολλές βόλτες στην Ευρώπη και να έχουν συνηθίσει έτσι σε συνθήκες Τούμπας με τη ζέστη κτλ. Δεν θα έχει κόσμο η Τούμπα. Αυτό λίγο εξορροπεί την κατάσταση και την εξορροπεί το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν πείθει ούτε τρομάζει τώρα που μιλάμε. Και κάπως έτσι μπακαλίστηκα είναι νομίζω το ζευγάρι 50-50. Mm-hmm. Θα κριθεί ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη, ποια ομάδα είναι πιο έτοιμη ψυχικά και σίγουρα ποια ομάδα θα μπορέσει να τρέξει μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Γιατί θα είναι και οι συνθήκες δύσκολες λογικά, 25 Αυγούστου, μακάρι να μην είναι, αλλά αν είναι για καλό του ΠΑΟΚ, ασύ έχει και 35 βαθμούς, ξέρω εγώ τι να πω. Σχετικά είναι όλα. Mm-hmm. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε ποντάρει στις καιρικές συνθήκες, αλλά στο χορτάρι δεν. Τα θυμάσαι κι εσύ. Ναι. Ήταν πάντα θέμα στην εξίσωση ότι δεν θα αντέξει η Σάλκε, ο Άγιαξ, η Μπενφίκα, η Ζέση κτλ. Αλλά δεν. Δηλαδή να χαράνε. Να μην παίζουν και ρόλο. Ναι, ναι. Είναι σχετικά όλα. Ναι. Θα δούμε. Έχει το ενδιαφέρον. Παρακολουθούμε και την Μπεσίκτας όσο οφείλουμε. Το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Πολλές σελίδες σήμερα και στη Φόρτσα αναλυτικότατα. Καλό θα είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ να αγοράσουν και τη Φόρτσα. Έχει και ρεποτάζ και για Πασχαλάκη. Mm-hmm. Να δούμε αν θα αποχωρήσει. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, Στεριό? Νίκο, κοίταξε. Για το θέμα τραυματοφύλακα, δηλαδή, ας βάλουμε βάλουμε σε ένα πιο γενικό. Το λέω γιατί παίζει σήμερα δεξιά και αριστερά, γι' αυτό το αναφέρω. Ένα το κρατούμενο, ΠΑΟΚ έχει 4. Ναι. Πρέπει να φύγουν οι 2, θα σου πω εγώ. Ναι. Από τους 4. Mm-hmm. Ή να φύγουν. Να φύγει ο ένας, αλλά σίγουρα να φύγει να μείνει ο Μελίσσας. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις τριάδα Πασχαλάκη, Ζήφκοβιτς και Ρέι. Ναι. Εγώ νομίζω, το έλεγα εδώ και πολλές εβδομάδες, ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για τερματοφύλακα και θα πουλήσει 2 από τους 4. Και θα είναι ο Μελίσσας ο τρίτος. Δηλαδή 2 από τους Ζήφκοβιτς, Πασχαλάκη, Ρέι θα πουληθούν. Τέλος πάντων δεν είναι αρνητικό στο ΠΑΟΚ το να αλλάξει λίγο το στάτους. Ναι. Να το κάνει κάτι τώρα, πριν το μάζει με την Μπεσίκτας. Δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Εκτός αν προκύψει μια πρόταση, δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, να το βλέπουμε τόσο μεσοπρόθεσμα, ρε παιδί μου, αλλά είναι τόσο κοντινά το παιχνίδι, που προφανώς και επηρεάζει το γεγονός ότι έχω αυτό το μάτς και μετά να δω τι θα κάνω, σε διάφορες περιπτώσεις. Επηρεάζει πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ κοντά. Μια πρόταση, ναι. Αν υπάρχει μια πρόταση αύριο που ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορεί να πει όχι, νομίζω θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να πιστεί ο αγοραστής να κάνει 10 μέρες υπομονή. Ναι, ναι. Εκτός και αν παίζει και αυτός στο Champions League και μετά προκύπτουν άλλα θέματα. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά αν δεν παίζει στο Champions League ή στο Europa League και μπορεί να κάνει 10 μέρες υπομονή, ας το κάνει. Ναι. Δηλαδή φαντάσου τώρα ο ΠΑΟΚ να χάσει από εβδομάδα τον Γιαννούλη. Ας το χάσει, να τον πουλήσει μετά την πρόκριση. Ναι. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Και αυτό που λέγαμε μαζί, ότι θα έχει μέρες ο ΠΑΟΚ μέχρι την επόμενη φάση, θα έχει ένα 15ήμερο mm-hmm. για να εγκληματιστούν και οι νέοι και να ξαναδιαμορφωθούν οι ισορροπίες στο ρόστερ. Και θα έχει και καμπατζωμένη, θέλουμε να ελπίζουμε, την πρόκριση στο τρίτο πραγματικό του Champions League και καμπατζωμένη την πρόκριση στο μήλος του Europa League. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, μπορεί να προκύψει ένας αγοραστής και να πει: φίλε, εγώ δίνω για Πασχαλάκι 8 εκατομμύρια ευρώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το θέλω αύριο όμως. Γιατί έχω αγώνα στο Europa League. Δεν θα πεις όχι. Εντάξει, πάρ' το να. Άμα είναι για 8 εκατομμύρια. Έχεις το Ζίβκοβιτς. Εντάξει. Άμα είναι για 8. Εντάξει, θα τα βρούμε. Εντάξει, θέλω να σου πω. Και για 3 να είναι. Και για 3 να είναι, πάλι θα τα βρούμε. Πόσο? Και για 3 να είναι. Ναι, 3 τους λες, έλα. Εντάξει, δεν ξυλώνεσαι κιόλας. Κάνε 10 μέρες υπομονή. Δικό σου θα είναι. Εντάξει. Σε 10 μέρες δεν το θέλω. Τώρα το θέλω. Δεν θα πάρεις τίποτα μετά. Εντάξει τότε. Καλά είναι και τα τρία. Ζήφκο ετοιμάσου. Ζήφκο σε πιστεύω. Παλικάρι μου και τέτοια. Εσένα πιστεύω, έφυγε ο άλλος.
σύζυγο για μας ο πρώτος ή το αντίστροφο, αν πουληθεί ο Ζήφκοβιτς. Εντάξει, νομίζω για να σοβαρέψουμε λίγο, γιατί μπορούμε να το ανοίξουμε κι άλλο. Ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει τριάδα στο τερματοφύλακα. Μάλιστα. Οπότε σήμερα που μιλάμε, ο Ρέι Φιλέ είναι τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Κανονικά δεν έχει προκύψει κάποια απόφαση για κάτι άλλο. Σήμερα που μιλάμε. Κανονικότατα. Απλώς είμαι σίγουρος ότι και ο Ρέι δεν είναι το όνειρό του να εδραιωθεί στον ΠΑΟΚ, γιατί καταλαβαίνει ότι δύσκολο είναι αυτό. Ναι. Ο Ρέι έχει ακόμα ένα χρόνο ή δύο ακόμα. Ένα χρόνο ακόμα. Ένα. Okay. Έκανε προπονήσεις, δεν έπαιξε σε ένα τα δύο φιλικά. Ναι, όντως. Εντάξει, του λέει πότε θα παίξω, ρε φίλε. Ναι. Περιμένω να τραυματιστεί και ο Πασχαλάκης ή ο τιμωρημένος και ο Ζήφκοβιτς για να παίξω, ξέρω εγώ, στο κύπελο με τον Λεβαδιακό. Ναι. Άσε που παίζει ρόλο, νομίζω, και η πρώτη εμπειρία του Ρέι στην Τούμπα. Δεν ήταν και πλέον ευχάριστη. Ναι. Που είδες, μετά πήγε στο Μεξικό 6 μήνες, πήγε και στην Αργεντινή. Μια χαρά τα πήγε εκεί. Και μάτσα έκανε. Εντάξει. Και καλά στάθηκε σε βαθμό που να θυμάσαι το θέμα που έχει προκύψει. Ναι. Με τον δανεισμό στην Πατσούκα που τον θέλαν κι άλλο και θεωρούσαν ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τον αφήσει στο Ρέι και ετοιμάζουν για καταγγελία κτλ. Δείγμα ότι ο Ρέι είναι καλός τερματοφύλακας. Ναι. Είναι καλός, εντάξει, μην τον ισοπεδώνουμε και λέμε ποιος Ρέι τώρα. Μια χαρά είναι ο Ρέι. Κάτσε φίλε, πόσο έχει δώσει ο ΠΑΟΚ? Νομίζω... 1,2 δεν έχει δώσει για τον Ρέι, καλά δεν θυμάμαι. Ένα ποσό κάπου εκεί κοντά πριν ακόμα. Δηλαδή όταν ένα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί ήταν. Και επειδή δεν θέλω να σε γελάσω, παρασκευιάτικα, θα το δω αμέσως. Νομίζω κάπου εκεί ήταν το ποσό για την απόκτησή του. Ναι. Χώρια το τι ήταν το συμβόλαιο. Okay. Με το ίντερνετ 7G που έχουμε στο κέντρο. Ναι. Και μας ζαλίζουν οι εταιρείες, θα θέλετε να αναβαθμίσετε. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τον είχε αγοράσει ο ΠΑΟΚ από τη Γοδόη Κρούς 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, φίλε. Ναι. Τι λέμε τώρα. Και το συμβόλαιό του είναι μέχρι το 21, ναι. Ένα χρόνο σου είπα. Εγώ νομίζω ότι ωραίοι ο χαρακτήρας του δεν κολλάει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θέλει και λίγο τρέλα παραπάνω. Ναι. Θέλει την καλή τρέλα του Πασχαλάκη μέχρι σε ένα σημείο δηλαδή. Που πρόπερσι ο Πασχαλάκης ήταν όχι απλά ακρονιαίος λίθος. Ήταν αυτό που λέγαμε χρόνια, Νίκο, πότε θα βρεθεί ένας τερματοφύλακας να δίνει στον ΠΑΟΚ βαθμούς. 100%. 100%. Και επειδή ξέρεις πόσο πολύ εκνευρίζομαι όταν μηδενίζονται όλοι, μπορεί ο καθένας να έχει την οποιαδήποτε ένστασή του για το Πασχαλάκη. Μπορεί να μην του αρέσει, μπορεί να τον εκνευρίζει ο τρόπος με τον οποίο αντιδράει. Μπορεί να τον θεωρεί ό,τι θέλει. Για μεγάλα ευρωπαϊκά μάτια θα σου πει ναι, κάποιος δεν συμφωνώ, κάνει. Συμφωνώ. Με λίγη, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ωστόσο, στο Double είχε και αυτός πολύ σημαντική. Είχε πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό για μένα δεν ξεχνιέται. Όταν βγήκε με τη φανέλα του Σούπερμαν, η Τούμπα κόντυψε να γκρεμιστεί πρόωρα. Έτσι. Δηλαδή, καλό είναι να μην φερόμαστε και να και πάμε ανάλογα με το ρεύμα και τον αέρα. Ακριβώς. Και ξαναλέω, είναι αυτό που λες, μπορεί να κάνουμε πολλή κουβέντα. Και εγώ, ας πούμε, κοίταξε, ιδανικά, θα μου άρεσε να έχει ο ΠΑΟΚ κάνει την τερματοφύλακα όπως σωστά. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι σταθερότατος. Δηλαδή, σου εμπνέει εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, και ο Πασχαλάκης φέτος βρίσκουμε, αν κάτσουμε μια ωρίτσα να ψάξουμε πολύ λιγότερο 10 φάσεις. Ναι. Που ήταν η αντίδρασή του αδικαιολόγητη και αψυχολόγητη. Ναι. Αλλά είναι καλός, εντάξει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται είτε τον Πασχαλάκη τον προπέρσινο, είτε κάτι καλύτερο και πιο σταθερό. Θα μου πεις, βρίσκεις εύκολα τερματοφύλακα, δεν βρίσκεις εύκολα. Και όταν δεν είσαι διατεθειμένος να σκορπίσεις τα εκατομμύρια όπως προηγούμενα χρόνια. Τώρα, για να το κλείσουμε και αυτό, αν προκύψει η πρόταση που αναφέρει σήμερα η Φόρτσα, υπάρχει έτσι το ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει σε πολύ έτσι σοβαρό δρόμο για να παραχωρηθεί ο Πασχαλάκης και να δει μετά τι μπορεί να αποκτήσει, γιατί δεν νομίζω να πολεθεί ο Πασχαλάκης και να πάει ο ΠΑΟΚ με Ζήφκοβιτς, Ρέι και Μελίσσα. Ούτε αυτό το βλέπω, γιατί και ο Ζήφκοβιτς δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί έτσι να αποτελέσει ένα κέρδερο κάτω από την αιστεία. Είναι και αυτός λίγο, και δεν αναφέρω μόνο στο μάτσο κάτω στο Κλέανες Βικελίδης. Δηλαδή από ένα μάτσο έχω μάθει να μην αποθεώνω ή κρεμάω από τους χρηστές. Αλλά γενικότερα δεν την έχει σταθερότητα. Ο Ζήφκοβιτς. Είναι καλός και αυτός, εντάξει, okay, αλλά ξέρεις, η διαφορά από το καλό του άριστος είναι πολύ σημαντικό σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ. Μπορούν να σου χαρίσουν προκρίσεις, μπορούν να σε καταδικάσουν, μπορούν να σου δώσουν πρωταθλήματα, μπορούν να σου στερήσουν ένα τελικό κυπέλλου. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολη η θέση του τερματοφύλακα. Θα δούμε και αυτό το κομμάτι πώς θα
διαμορφωθεί. Ρωτάει ο κόσμος αν έρθει και κάποιος άλλος παίκτης πριν το μάτς με την Μπεσίκτας. Θα ξαναπώ αυτό που λέω, εγώ έχω αμφιβολίες. Μακάρι να έρθει και μακάρι να είναι κάτι το εξαιρετικό. Mm-hmm. Αλλά πάω, ουσιαστικά πάει με την περσινή ομάδα Σίτος Βαμπ. Σίτος Βαμπ, στην πολύ μεγάλη μάχη που πλάκα πλάκα πλησιάζει. Έχουν μείνει 11 μέρες. Σωστά. Αύριο 15 Αύγουστο. Εντάξει, προσοχή όλοι παιδιά. Τώρα και το μεσημέρι. Μη φάτε να σκάσετε. Και από πίσω μια νταμιτζάνα, τσίπουρο ή κρασί, δεν ξέρω τι πίνει ο καθένας. Και πήρα και μετά δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Το ταβρέχι δεν λέει κάτι αυτούς που πίνουν και τρώνε. Βάζουν μια τέντα, ένα υπόστεγο, ένα μπαλκόνι και εντάξει. Και μετά ψάχνουμε τα μαλόξ και να πάρουμε μια ανάσα. Δεν, εντάξει, τι θέλει. Οκ. Κάποτε τα κάναμε, γι' αυτό το λέω. Τώρα μόνο τρώω, Στέργιο. Τρώω, αλλά δεν, εντάξει, το έχω αφήσει το σπορ να δοκιμάζω το δοχές μου. Α, οκ. Να δω μέχρι που πάει, ας πούμε, όχι, εντάξει. Που βαράει κόμμα. Μεγαλώντας, μαθαίνει μερικά πράγματα και φυσικά προσοχή στην οδήγηση και λίγο να οπλιστούμε όλοι με κουράγιο και καλή διάθεση αν πάμε προς Χαλκιδική, δηλαδή το βλέπω μπροστά μας με αύριο τα θέματα που θα έχουμε. Αύριο θα την κάνεις δουλειά αυτή. Θα την κάνω αύριο εγώ, αλλά δεν θα πάω στη Χαλκιδική μάλλον. Οκ, okay, εντάξει. Okay. Έχω μια φιλοσοφία τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ωραία. Αλλά όσοι πάνε, θα πάνε και αρκετοί γνωστοί μου. Εντάξει, αν δείτε κάποιο μπουτιλιάρισμα, είναι παιδιά μέσα στο πρόγραμμα. Σωστά. Είναι μέσα στο μενού. Σωστά. Γι' αυτό κάποιοι Μουσικούλα... άλλοι φεύγουν σήμερα βράδυ, κάποιοι άλλοι, Στέργιο. Καπάκι. Βράδυ, ένα λεπτό μετά. Ωρε, φίλε. Έχετε κάνει κράτηση σε ξαπλώστρα ή έχετε μια συναυλία ο Γιαννιάς. Όχι, εμείς έχουμε κόψει, φίλε. Ούτε σε beach bar δεν πηγαίνουμε. Εδώ και 2-3 μήνες. Τέλος πάντων. Κάτι τελευταίο, εσύ που πηγαίνεις συχνά. Παρακαλώ. Ισχύει και φέτος αυτό, κρατήσεις την ξαπλώστρα ή ήταν τα καλά χρόνια πέρσι και τα προηγούμενα? Ισχύει, ρε φίλε. Φυσικά και ισχύει, εννοείται. Κανονικά κράτησε. Μέχρι τις 10 έντια, καλώς φίλε, τη δίνουμε την ξαπλώστρα. Δεν τη δίνει, αλλά δεν μου ξέρεις τώρα, αλλά άμα θα πας, ας πούμε, έτσι χύμα Σαββατοκυριακό, θα σου πει και ένα. Ένα είναι κρατημένες όλες, δεν ξέρω αν θέλετε λίγο στο πάνω να περιμένετε και τέτοια, ξέρεις. Και υπάρχει κόσμος, φίλε, ο οποίος περιμένει. Εκεί είναι το ζήτημα. Δεν το έχω κάνει ποτέ, Νίκο, ούτε σε αθόνια, ούτε όχι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό που λέει αυτός. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ κάθεσαι και περιμένεις. Κατάλαβες και δεν του λες, άσε με ρε φίλε, σε παρακαλώ, άντε γεια. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, καλά να περάσουμε όλοι. Στέλιο, καλή Παναγιά που λένε κιόλας. Καλή Παναγιά. Δεν θέλω να πω κάτι, Νίκο, εντάξει. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Θα κλείσω το Facebook αύριο. Ωραία. Καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά. Εντάξει, λίγο αντιδράω λίγο. Ωραία. Λοιπόν, καλά Στέλιο, μου, γεια σου. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη και με την καλή Παναγιά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είμαστε επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4 για λίγα λεπτά ακόμα εδώ μαζί σας. Είπαμε κάποια πράγματα με το Στέργιο για το κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Δεν αναφερθήκαμε λίγο στο δημοσίευμα που υπάρχει σήμερα από την Πορτογαλία. Δεν ξέρω κατά πόσο πάω συνεχίζει να ασχολείται με συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Και αναφέρομαι στον Εντουάρντο Ενρίκε, έναν παίχτη που τα στοιχεία του είναι πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ψηλός, καλός τεχνικά. Παίζει σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ ίσως χρειάζεται και τώρα παίχτη, μπορεί να χρειάζεται και μετά, αν προκύψει καμία διαφοροποίηση. Έχετε διαβάσει μέσα από το ΠΑΟΚ 24 το τι ισχύει, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει με τη Sporting και έχει κάνει κουβέντα για δανεισμό. Βέβαια, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος η Sporting έδωσε πέρσι 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την International. Και είναι αρκετά πιθανό να θέλει να βγάλει κάποια πράγματα, να βγάλει κάτι σαν κέρδος από μια ενδεχόμενη νέα μεταγραφή. Προφανώς και στη Sport το μυαλό είναι μια πώληση. Είχατε διαβάσει επίσης και μέσα από τον ΠΑΟΚ 24 ξανά ότι και η Αλαβές είναι ομάδα που έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Εντουάρντο Ενρίκε. Η αναφορά σήμερα στον Τζόγο λέει ότι η οψιόν αγοράς μπορεί να πάει στα 6 εκατομμύρια ευρώ αν δοθεί δανεικό στην Αλαβές. Πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που πρέπει να έχει μείνει λίγο πίσω για τον ΠΑΟΚ, δεδομένης και της απόκτησης του Νινούα. Ωστόσο, είναι μια περίπτωση που έχει το ενδιαφέρον, γιατί όσον αφορά τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή, είναι όντως ενδιαφέροντα αυτά τα οποία
έτσι μπορεί να δώσει, ο τρόπος τον οποίο αγωνίζεται στο κέντρο. Νομίζω είναι μια αρκετά βελτιωμένη έκδοση του ΕΣΥΤΗ ο συγκεκριμένος. Με πολύ καλύτερη τακτική, πολύ καλύτερη συμπεριφορά γενικότερα μέσα στο γήπεδο, με όλα αυτά. Αλλά okay, το ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει διάφορους παίκτες στη λίστα του, κάποια στιγμή κάποιος να βρίσκεται ψηλά σε αυτήν, να μην βολεύει εκείνο το διάστημα ή να μην γίνεται ή να μην κάθεται η υπόθεση και να πηγαίνει μετά κάποιος άλλος, είναι και αυτό ένα αρκετά πιθανό έτσι ενδεχόμενο. Κλείνοντας με τα του μπάσκετ, διαβάζω τώρα κάτι λίγο γι' αυτό. Αυτό το μηδίαμα δεν μπορώ να το μεταφέρω στον αέρα. Κλείνοντας με τα του μπάσκετ, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες αφήξεις των Ελλήνων παικτών. Ο Παπαντονίου είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αύριο αναμένεται και ο Κακλαμανάκης μεθαύριο, και ο Καμπερίδης επίσης. Είπαμε τη Δευτέρα η ομάδα ξεκινάει τη διαδικασία πρώτη συγκέντρωση με εξετάσεις εργομετρικές και φυσικά του κορονοϊού, εννοείται. Και εφόσον όλα πάνε καλά, από την Τρίτη ξεκινάνε οι προπονήσεις με Έλληνες, κάποιους νεαρούς. Την Τρίτη επίσης αναμένεται ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ εδώ στη Θεσσαλονίκη, και αυτός βέβαια στην πορεία με εξετάσεις εργομετρικές και με κορονοϊού για να μπει με την ομάδα. Μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι ο προγραμματισμός πάνω κάτω των αφήξεων για τους ξένους. Όπως λέγαμε και χθες, ο ΠΑΟΚ είναι σε επαφή με διάφορες έτσι ομάδες από την Basket League προκειμένου να κλείσει φιλικά και με τον Παναθηναϊκό και με την ΝΑΕ και με τον Προμηθέα και με τον Λαύριο. Σήμερα ο Προμηθέας που έκανε γνωστό το πρόγραμμα των φιλικών του με ημερομηνίες, ανέφερε ότι με τον ΠΑΟΚ θα παίξει 19 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα. Ο ΠΑΟΚ γενικά και το διάστημα θα κατέβει στην Αθήνα για κάποια φιλικά και με την ΝΑΕ και με το Λαύριο και στην Πάτρα φυσικά με τον Προμηθέα. Έτσι, μια διαδικασία τέτοια. Φέτος γενικά οι ομάδες, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι και αλλιώς κάθε χρόνο δεν έχουν τη δυνατότητα οι περισσότερες να φεύγουν και πολύ μακριά. Αλλά φέτος είναι και δύσκολο να γίνουν και κάποια τουρνουά που μπορεί να έχουν και κάποιες ομάδες στο εξωτερικό ή να βρεθούν αυτές σε κάποιο τουρνουά στο εξωτερικό. Οπότε τα περισσότερα φιλικά που είναι να δώσουν είναι μεταξύ τους στην Basket League. Και φυσικά εννοείται ότι ανάλογα και τον αντίπαλο, έτσι υπάρχει και το επίπεδο δυσκολίας. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μαυροσκούφια στη Θεσσαλονίκη για να έρθουν εδώ ομάδες όπως ερχόταν ο Προμηθέας, ξέρω εγώ, όπως ερχόταν το Ρέθυμνο, που δεν υπάρχει φέτος στην Basket League, για να γίνει εδώ ένα τουρνουά. Νομίζω ότι όποια παιχνίδια φιλικά γίνουν, θα γίνονται είτε στην έδρα της μιας ομάδας, είτε εκεί που μπορεί να προετοιμάζεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός θα πάει στα Γιάννενα και θα προετοιμαστεί. Μπορεί να γίνει και ένα φιλικό. Η ΑΕΚ θα πάει στα Γιάννενα, θα επιστρέψει στην Αθήνα, το φιλικό με την ΑΕΚ να γίνει στην Αθήνα. Δηλαδή, είναι λίγο μια διαφορετική διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και όπως έχουμε πει, είναι μια διαδικασία διαφορετική αναμενόμενα, γιατί πολλές διαδικασίες έχουν διαφοροποιηθεί όλο αυτό το διάστημα που περνάμε από τον περασμένο Μάρτιο και μετά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φυσικά, μαζί μας και σήμερα ήταν το στοίχημα.gr. Το online καζίνο του στοίχημα.gr έχει live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης όπου κανείς έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά έχει το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει. Μετά τη μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας, το στοίχημα.gr έχει επαναφέρει το πολύ αγαπημένο παιχνίδι, στο οποίο κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα. Φτάνετε στο απόλυτο σερί και κερδίζετε 100.000 ευρώ, παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και φυσικά, ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι φυσικά σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας επίσης ήταν για ακόμα μία ημέρα και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά και πάρα πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου, 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς. Φυσικά ακολουθεί κανονικότατα
Ράδιο Μαρμίτα εδώ μαζί και με τις δικές σας απόψεις, δικές σας γραμμές ανοιχτές και σήμερα, παραμονή 15 Αυγούστου, κανονικά και με τον νόμο. Εμείς ραντεβού Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος τη Δευτέρα στις 7.30. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.